όσοι υπάρχουν και έχουν την καλή διάθεση, όπως η κυρία Σμαραγδί, που από μόνη της μας πρότεινε να μιλήσει στα παιδιά και να τους δείξει διάφορα σε σχέση με τον αθλητισμό. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας ημέρας του αθλητισμού που είναι σήμερα, είπαμε να φέρουμε τα παιδιά στο χώρο αυτό, γιατί δυστυχώς το δικό μας σχολείο δεν διαθέτει τις εγκαταστάσεις. Έχουμε πολύ μικρή αυλή. Το θέμα βέβαια είναι ότι ενόργανη απαιτεί και ένα εξοπλισμό τέτοιο που δεν είναι δόκιμο να βρίσκεται σε σχολείο. Εντάξει, είναι και τις κυβιστήσεις, ο ύπος, ο τραμπολίνο. Είναι δύσκολο να έχουμε τα σχολεία όλα αυτά. Μακάρι να τα είχαμε. Νομίζω ότι έχουν εξαιρεθεί από το μάθημα στα σχολεία λόγω επικινδυνότητας εδώ και χρόνια. Ναι, τα παιδιά είναι μικρά, δεν κάνουν. Αυτά είναι για το, νομίζω, για τη δευτεροβάθμια περισσότερο. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν αθλητισμού. Ποιο είναι το μήνυμα της εκπαίδευσης για αυτή τη μέρα και βέβαια προς τους μαθητές? Είναι η Πανελλήνια ημέρα αθλητισμού, η οποία έχει να αρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή ημέρα αθλητισμού, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου. Το μήνυμα που δίνουμε στα παιδιά είναι να είναι κοντά στον αθλητισμό. Και μέσα από το σχολείο προσπαθούμε με τους καθηγητές δασκάλους της φυσικής αγωγής να το πετύχουμε αυτό. Του Μαραγδί, πώς νιώθεις που σήμερα ήρθε ένα σχολείο εδώ και φυσικά αναλαμβάνεις να τους μοιήσεις στην ενόργανη γυμναστική και, και στα όργανα που ίσως να μην έχουν ξαναδεί, όπως είναι ο ύπος? Για μας είναι ευτυχία να γεμίζει ένα γήπεδο με παιδιά από ένα σχολείο. Θέλουμε τα παιδιά να είναι κοντά στον αθλητισμό. Η ενόργανη είναι ένα άθλημα που δεν υπάρχει στο σχολείο, όπως είπατε. Αλλά μπορούμε εμείς να το διδάξουμε εδώ. Η κυβίστηση είναι εύκολη, τη μαθαίνουμε εύκολα? Η κυβίστηση είναι εύκολη, ο τροχός είναι δύσκολος. Ο τροχός, ναι. Πάντως έχουν διάθεση, τολμούν. Ναι, το διασκεδάσαν πάρα πολύ τα παιδιά και εμείς το ίδιο μαζί με τα παιδιά. Και του χρόνου, και λοιπόν. Υπάρχει το πρόγραμμα της γυμναστικής, όπου στο πλαίσιο του μαθήματος της γυμναστικής κάνουν σχεδόν όλα τα αθλήματα. Είχα πολλά χρόνια να δω ύπο. Ο ύπος δεν συνίσταται στα σχολεία, διότι είναι επικίνδυνος μόνο σε γυμναστήρια, εξειδικευμένα. Έτσι λοιπόν, ο χώρος εδώ εξυπηρετεί την εξειδικευμένη άσκηση που θέλετε να διδάξετε, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Πώς αντιδρούν τα παιδιά, δηλαδή φεύγουν το σχολείο, πάνε γυμναστική σε με ενθουσιασμό, γιατί γνωρίζουν κάτι που δεν το έχουν ξανακάνει. Τα περισσότερα παιδιά δηλαδή δεν έχουν κάνει ρυθμική γυμναστική, τον ύπο ή τις κυβιστήσεις. Κάνουν στο σχολείο κυβιστήσεις, αλλά εδώ υπάρχει και η κυρία Σμαραγδί που τα βοηθάει και τους είναι εξειδικευμένοι πάνω στην ρυθμική γυμναστική. Στο μάθημα που γίνεται στο σχολείο, τι περιλαμβάνει? Είναι περιορισμένο, φαντάζομαι. Εγώ όμως δεν είμαι η γυμνάστρια, εγώ είμαι η δασκάλα. Ναι. Αλλά σας είδα όμως ότι και στο τραμπολίνο και στον ύπο είσαστε... Εντάξει, είμαι παλιά αθλήτρια του Στίβου, γι' αυτό ναι. Οπότε έχετε και ένα λόγο παραπάνω να εμπνεύσετε τα παιδιά. Ναι, στον αθλητισμό σίγουρα μιλάμε και μέσα στην τάξη και θέλουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητισμό. Οτιδήποτε έχει σχέση με ένα άθλημα, πιστεύω ότι τα παιδιά το αγαπάνε.